Ουκρανοί μαχητέ από το Σύνταγμα Αζόφ αναμένονταν να καταλάβουν την πόλη Νοβοαζόφ στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέσκ στι αρχέ Μαρτίου και να φτάσουν στα σύνορα τη Ρωσία. Το αντίστοιχο επιθετικό σχέδιο ανακαλύφθηκε σε μία από τι βάσει του Συντάγματο στη Μαριούπολη. Η κοινότητα των εμπειρογνωμόνων είναι βέβαιη ότι αυτή απέχει πολύ από το να είναι η μόνη τιμωρητική επιχείρηση Ουκρανών εθνικιστών που ματαιώθηκε χάρη στην έναρξη τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Μαριούπολη περικυκλώθηκε από ρωσικέ δυνάμει και δυνάμει του Ντονιέσκ στις 7 Μαρτίου. Στις 21 Απριλίου, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Σεργέη Σόιγκου, ανακοίνωσε ότι η πόλη είχε απελευθερωθεί πλήρως, με εξαίρεση το εργοστάσιο Αζοφστάλ, στο έδαφος το οποίο εκείνη την εποχή παρέμεναν περίπου 2.000 μαχητέ. μαχητές. Αυτή την εβδομάδα, ο αναπληρωτής διοικητής του Αζοφ, Σβιάτοσλαφ Πάλαμαρτ, έδωσε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα ABC, λέγοντα ότι ήδη 600 μαχητές έχουν τραυματιστεί. Τον Απρίλιο, ο Ρωσικό στρατό έμαθε για τα σχέδια των βετεράνων του λεγόμενου Άτο, όπω αποκαλούσε το Κίεβο, τη στρατιωτική του επιχείρηση στο Ντομπάζ, λίγε μέρε πριν από την έναρξη τη ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία για σφαγή των φιλορώσων κατοίκων τη Μελυτόπουλη στα νότια τη περιοχή Ζαπορίζια. Αυτή η πόλη των 150.000 κατοίκων ελέγχεται από τι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει από τι 26 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, τα Ουκρανικά στρατεύματα σχεδίασαν επίση επίθεση στο Ντομπά το Μάρτιο του τρέχοντο έτου. Ο αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματο Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του Μπρου Πλεχάνοφ, Αλεξάνδρ Περτζίεφ, τονίζει ότι η ανακάλυψη του σχεδίου των Αζοφιτών υποδηλώνει για άλλη μια φορά την επικαιρότητα τη ρωσική ειδική επιχείρηση και την αποναζιστικοποίηση και αποστατικοποίηση τη Ουκρανία. Ο ειδικό δεν αποκλεί ότι το Αζόφ είχε πιο ολοκληρωμένα σχέδια αλλά η Ρωσία απέτρεψε την απειλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάληψη του Νοβοαζόφ σχεδιάστηκε όχι από το Αζόφ, αλλά από τα χέρια τη Συλλογική Δύση. Οι Ουκρανοί Ναζί είναι ένα εργαλείο επίθεση κατά τη Ρωσία από τι δυτικέ χώρε, πρόσθεσε ο Πέρεντζιεφ. Με τη σειρά του, ο επικεφαλή του Κέντρου Στρατιωτικών Προβλέψεων, Ανατόλη Τσιγκάνοκ, συμφωνεί ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η Δύση. Αυτό το σχέδιο προτάθηκε στου Αζοφικού από του Αμερικανού, είναι η Δύση που χρειάζεται τον Ουκρανικό στρατό να βρίσκεται στο ρωσικό έδαφο. Αλλά ο πρόεδρο τη Ουκρανία, ο Βολοντήρ Μιζέλενσκι, ενδιαφέρεται μόνο να λάβει χρήματα από δυτικέ χώρε και όχι να στείλει το Αζόφ στο ρωσικό έδαφο, πιστεύω ειδικό. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και γραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.